Πάμε να αλλάξουμε μήκος και πλάτος γεωγραφικό. Ηχηρό μήνυμα στη Μόσχα έστειλαν σήμερα οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Πολωνίας για τη διαστήριξη της Ουκρανίας με περισσότερα όπλα και χρήματα. Λίγες ώρες νωρίτερα, ρωσική πυραυλική επίθεση στο λιμάνι της Οδυσσού είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 20 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων. Ρωσική πυραυλική επίθεση στην Οδυσσό σήμερα είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 20 νεκρούς και 75 τραυματίες, όπως ανακοινώθηκε από το Κίεβο την ώρα που διεξάγονταν οι προεδρικές εκλογές στη Ρωσία, οι οποίες θα ολοκληρωθούν την Κυριακή. Με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να ετοιμάζεται για ανανέωση της θητείας του, καθώς ελέγχει πλήρως το πολιτικό σύστημα της χώρας του. Αρκετοί βανδαλισμοί, ωστόσο, σημειώθηκαν ήδη σε τουλάχιστον 6 εκλογικά τμήματα, συμπεριλαμβανομένης μιας βομβιστικής επίθεσης, με αρκετούς Ρώσους εκλογείς να ρίχνουν πράσινο υγρό στις κάλπες, υπενθυμίζοντας την επίθεση που είχε δεχθεί ο Αλεξέη Ναβάλνη το 2017 με πράσινο απολυμαντικό στο πρόσωπο. Ο Πούτιν, 71 ετών, σήμερα διεκδικεί την πέμπτη θητεία του, σχεδόν αδιαμφισβήτητος. Η πολιτική του αντίπαλη είναι είτε στη φυλακή είτε στην εξορία. Η Ουκρανία και η Δύση έχουν καταδικάσει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας σε ουκρανικές περιοχές που οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν καταλάβει και κατέχουν. Από πολλές απόψεις, η Ουκρανία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των εκλογών, λένε πολιτικοί αναλυτές, υποστηρίζοντας ότι ο Πούτιν θέλει να χρησιμοποιήσει την εκλογική του νίκη ως απόδειξη ότι ο πόλεμος και ο χειρισμός του απολαμβάνουν ευρείας υποστήριξης. Η αντιπολίτευση εντωμεταξύ ελπίζει να χρησιμοποιήσει την ψήφο αυτή για να δείξει τη δυσαρέσκειά της τόσο με τον πόλεμο όσο και με το Κρεμλίνο. Μία νίκη του Πούτιν θα του επιτρέψει να παραμείνει στην εξουσία μέχρι το 2030. Χάρη σε μία συνταγματική αναθεώρηση του 2020 θα μπορέσει να είναι υποψήφιος και να παραμείνει στην εξουσία μέχρι το 2036, όταν θα είναι δηλαδή 84 ετών. Και ενώ καθυστερεί η βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ουκρανία στη σημερινή έκτακτη σύνοδο του λεγόμενου Τριγώνου της Βαϊμάρης, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ έστειλαν σαφές μήνυμα στήριξη των Ζελένσκι και συνέχισης της παροχής όπλων και χρημάτων. Σε μία προσπάθεια να δείξουν ενότητα, απέφυγαν να αναφερθούν στην πρόταση του Εμμανουέλ Μακρόν για αποστολή Ευρωπαίων στρατιωτών στην Ουκρανία, με τον πρόεδρο της Γαλλίας να επιβεβαιώνει την υποστήριξη του Παρισιού στο σχέδιο της Τσεχίας για αγορά πυρομαχικών και οβίδων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Γερμανία, Γαλλία και Πολωνία είναι μεταξύ των βασικών συμμάχων της Ουκρανίας. Η Γερμανία έχει γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής στρατιωτικής βοήθειας της Ουκρανίας μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και εντείνει φέτος την υποστήριξή της, αν και ο καγκελάριος Σόλτς έχει αντιμετωπίσει επικρίσεις επειδή αρνείται να στείλει τους γερμανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς Ταούρους. Μένουμε στο θέμα με τον Γιώργο Παυλόπουλο και πάλι. Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσω από τις εκλογές στη Ρωσία, θα κλείσουμε με αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε με το ότι βλέπουμε έναν νέο κύκλο αίματος, ένα νέο κύκλο στρατιωτικής αντιπαράθεσης, έντονο αυτή τη φορά, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Δηλαδή, έχουμε προσπάθεια για να εισέλθουν, σύμφωνα με τη Ρωσία, Ουκρανοί κομάντος, την οποία την απόθυσε η Ρωσία. Έχουμε το χτύπημα στην Οδυσσό νωρίτερα σήμερα. Είχαμε συνηθίσει σε μία χαλάρωση των πολεμικών κραυγών στις δύο πλευρές. Αυτό γιατί συμβαίνει τώρα? Νομίζω καταρχάς ότι έχει άμεση σχέση με τις ρωσικές εκλογές. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι οι Ουκρανοί κάνουν οτιδήποτε και οι σύμμαχοί τους ώστε να στείλουν ένα μήνυμα εν ώψη των ρωσικών εκλογών ότι είμαστε εδώ, μπορούμε να απειλήσουμε, δεν είναι ο Πούτιν παντοδύναμος, τουλάχιστον έξω από τα σύνορά του. Νομίζω ότι έχει άμεση σχέση με αυτό. Κατά τα άλλα, δεν θα έλεγα ότι υπάρχει μια κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων. Δηλαδή, αυτό το οποίο έγινε με τη διείσδυση ή τη φημολογούμενη διείσδυση κάποιων ομάδων μέσα στη Ρωσία ή τους βομβαρδισμούς ντρόουν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, τον ρωσικό βομβαρδισμό στην Οδυσσό, τον πολύ νεκρό που έχει τουλάχιστον 20 νεκρούς, θα έλεγα ότι δεν έχουν καμία σύγκριση με τις σκληρές μάχες που διεξήχθησαν το τελευταίο διάστημα στην Αρτίβκα, όπου υπήρχαν χιλιάδες νεκροί. Ο πόλεμος αυτός είναι ένας πόλεμος χαρακομμάτων και ντρόουν, που καθημερινά κοστίζει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους, συνεχίζεται και απλώς αυτό που προβάλλεται κάθε φορά, οι ενέργειες που ξεχωρίζουν έχουν σχέση και με τις πολιτικές επιδιώξεις της κάθε πλευράς.
Τώρα, Σόλτς, Μακρόν και Τούσκ, μια συμφωνία για να συνεχίσει η στήριξη σε όπλα και χρήμα της Ουκρανίας, κυρίως μέσω οπλικών συστημάτων να συνεχίσει η στήριξή τους, παράλληλα με το ΝΑΤΟ, ή μια διαφορετική γραμμή συγκεκριμένη. Δεν νομίζω ότι το έχουν αποφασίσει οι Ευρωπαίοι αυτό. Mm-hmm. Οι Ευρωπαίοι είναι βλέποντας και κάνοντας. Είναι βλέποντας και κάνοντας, διότι δεν εξαρτάται από αυτούς. Εξαρτάται πρώτα και κύρια από το ποιος θα είναι πρόεδρος της Αμερικής μετά τον Νοέμβριο. Εξαρτάται από τις εσωτερικές τους ισορροπίες. Εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Εξαρτάται από τις δυνατότητές τους. Αυτά τα μεγαλόσχημα λόγια περί πολεμικής οικονομίας, και ότι εμείς θα φτιάξουμε μια πολεμική οικονομία ακριβώς για να ανταποκριθούμε στον πόλεμο και να μπορούμε να σταθούμε μόνοι μας χωρίς τους Αμερικανούς και τον ΝΑΤΟ, καλά είναι να λέγονται ή κακά είναι να λέγονται, όπως το πάρει κανείς, αλλά απέχουν πάρα πολλά χρόνια από το να υλοποιηθούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, 27 χώρες, μπορεί να έχουν μεγαλύτερο αθρηστικά προϋπολογισμό αμυντικό, στρατιωτικό, τον λέω εγώ, από ότι η Ρωσία, αλλά ο προϋπολογισμός αυτός είναι χωρισμένος για το 27. Είναι 27 χώρες που ακολουθούν εθνικές πολιτικές. Και αν κάποια φορά συναντώνται οι ηγέτες και κάνουν μια κοινή δήλωση, αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι έχουν συντονισμένη πολιτική. Φάνηκε και από το ρήγμα που υπάρχει ανάμεσα σε Γαλλία και Γερμανία, διότι υπάρχει ρήγμα ανάμεσα σε Γαλλία και Γερμανία, που και αυτό έχει την εξήγησή του. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Μακρόν ξαφνικά έγινε πιο φιλοπόλεμος από ό,τι ήταν πριν από 2 χρόνια, όταν κατηγορούνταν ότι είναι αυτός που ήθελε να έχει φιλικές σχέσεις με τον Πούτιν. Εγώ θεωρώ ότι ο Μακρόν, και το κλείνω σε αυτό, επιχειρεί να μεταθέσει την πολιτική αντιπαράθεση και το πολιτικό παιχνίδι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί που η Γαλλία είναι δυνατή. Η Γαλλία δεν είναι δυνατή σε σχέση με τη Γερμανία στο οικονομικό επίπεδο, εκεί θα είναι πάντα από κάτω. Η Γαλλία είναι δυνατή στο στρατιωτικό επίπεδο. Επιχειρεί λοιπόν να μεταθέσει τη σκακέρα εκεί, γιατί εκεί ξέρει ότι έχει το προβάδισμα. Και πάμε Μόσχα, πάμε Ρωσία. Εκλογές που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, εκλογές πώς διεξάγονται. Ποιο είναι το, πώς θα αποφασίσει ο Ρώσος πολίτης για αυτές τις εκλογές, είναι ο πόλεμος που θα βαρύνει. Είναι οι κυρώσεις και το αν έχουν αφήσει κάτι πίσω που κάτι έχουν αφήσει, αλλά σε καμία περίπτωση αυτό που η Δύση προέβλεπε ότι θα επιφέρει στην ρωσική οικονομία. Και τι σημαίνει για τον Βλάντιμιρ Πούτιν η συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε άνετα σήμερα, που είναι η πρώτη μέρα των εκλογών, τυπικά τελειώνει την Κυριακή, για το εκλογικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, να σχολιάσουμε τι σημαίνει η επόμενη εξαετία Πούτιν. Mm-hmm. Διότι είναι δεδομένο το εκλογικό αποτέλεσμα, άρα ο όρος εκλογές μπορεί να μπει σε όσα εισαγωγικά θέλει κανένας. Για να είμαστε ρεαλιστές, δεν είναι πρακτικά εκλογές αυτό το οποίο διεξάγεται στη Ρωσία. Η αντιπολίτευση, δηλαδή οι αντίπαλοι του Πούτιν που είναι στις κάλπες τυπικά, είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Με τον ένα τον άλλο τρόπο, με τη δική τους πινελιά. Αυτοί οι οποίοι έχουν εκφράσει αντίθετη άποψη στο μείζον θέμα αυτή τη στιγμή στη Ρωσία, που είναι ο πόλεμος, έχουν αποκλειστεί από τις κάλπες. Άλλοι έχουν φυλακιστεί. Άλλοι έχουν εξαφανιστεί ή έχουν πεθάνει με μυστηριώδη τρόπο. Ας μην πούμε σε σενάρια. Άρα, για να το τρέξω και να κερδίσω χρόνο, η επανεκλογή Πούτιν, τι σημαίνει για τον ίδιο? Έχουμε ένα πόλεμο στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Έχει λόγο να διαπραγματευτεί ο Πούτιν για να κλείσει αυτός ο πόλεμος, ή έχει κάθε λόγο να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο και ενδεχομένως κάποιοι που φοβούνται, όπως διάβαζα σε κάποια δημοσιεύματα, ενδεχομένως και να τον διευρύνει? Οι εκλογές αυτές καθ' αυτές, κατά τη γνώμη μου, δεν θα παίξουν κανένα ρόλο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα αποτελέσει μια επιβεβαίωση της κυριαρχίας της απόλυτης του Πούτιν στο εσωτερικό, η οποία είναι και πραγματική, για να λέμε και του στραβού το δίκιο. Mm. Δηλαδή, σε πολεμικές περιόδους, ακόμα και τα πιο ανεξάρτητα ιστιτούτα έχουν εξαιρετικά υψηλό ποσοστό αποδοχής της πολιτικής του Πούτιν. Αυτό είναι λογικό, ειδικά για τη Ρωσία, θα μπορούσε να ισχύσει σε οποιαδήποτε χώρα. Mm. Αλλά αυτό, καθ' αυτό το αποτέλεσμα των εκλογών, δεν νομίζω θα παίξει κάποιο ιδιαίτερο ρόλο. Τώρα, ο Πούτιν έχει λόγο να διαπραγματευτεί? Έχει λόγο, αλλά αυτή τη στιγμή με τους όρους του. Εάν κάποιοι δεχτούν τους όρους του, δηλαδή η Δύση και η Ουκρανία, τότε μπορεί να διαπραγματευτεί. Κατά τα άλλα, αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει ένα μικρό προβάδισμα, τουλάχιστον στο στρατιωτικό επίπεδο. Δεν έχει λόγο να το χάσει, ειδικά καθώς φαίνεται ότι οι τεράστιες απώλειες που έχει η Ρωσία δεν του κοστίζουν πολιτικά. Και γι' αυτόν όλα είναι αριθμοί. Τι 1.000 Ρώσοι θα σκοτωθούν, τι 5.000 Ρώσοι θα σκοτωθούν. Νομίζω έτσι το βλέπει. Γιώργος Παυλόπουλος, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου εδώ.